Για όλους μας, έχουμε μαζί μας εκλεκτούς καλεσμένους, σταθερούς πλέον συνεργάτες και φίλους του σχολείου. Είναι εδώ ο δήμαρχός μας, είναι δύο πρόεδροι επιμελητηρίων, του τεχνικού και του εμπορικού, ας πούμε, για να τα ξεχωρίσουμε. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, έρχονται από τη Ρόδο για σας και θέλουμε, εσείς που είστε οι μαθητές τελευταίας τάξης μας, βγαίνετε πλέον στην κοινωνία σαν καλοί επαγγελματίες, σαν φοιτητές, οτιδήποτε επιλέξετε στη ζωή σας, να προστατεύσετε το πιο πολύτιμο αγαθό, να προστατεύσετε τη ζωή σας. Ξέρετε ότι έχουμε χάσει πολλούς συμμαθητές σας τα τελευταία χρόνια. Τους έχουμε χάσει και έχουμε πονέσει πάρα πολύ. Σχεδόν ένας χρόνος πέρασε από το τελευταίο τραγικό συμβάν. Δεν θέλω να κάνω αναφορές γιατί συγκινούμαστε όλοι. Στη μνήμη των παιδιών λοιπόν που έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αφιερωμένη αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Κουρή που έτρεψε πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Πάπου που μας συμπεριστέκεται σταθερά, τον δήμαρχο της ΚΟ και όλους όσους με τις ενέργειές τους θα βοηθήσουν για να έχουμε μια καλύτερη οδική ασφάλεια στο μέλλον. Στο σημείο αυτό θα καλέσω τον δήμαρχο της ΚΟ να έρθει πάνω για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε και μια πολύ σύντομη αναφορά στο σχεδιασμό σας για έργα οδικής ασφάλειας στο νησί μας. Καλημέρα σας. Ελπίζω να αποδειχθώ σύντομος. Εγώ θα ήθελα μια πιο ζεστή καλημέρα από τα παιδιά. Μπράβο. Ξέρετε, δεν κουράζομαι να το λέω ότι όταν βρίσκομαι και βρισκόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι ανάμεσά σας, παίρνουμε δύναμη και κουράγιο. Γι' αυτό λοιπόν την καλημέρα να την προσφέρετε απλόχερα για να παίρνουμε περισσότερη δύναμη και κουράγιο. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να συγχαρώ το Διευθυντή του ΕΠΑΛ, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου, την Εταιρεία Υποστήριξης Τιμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων και την Πρόεδρο Ελένη Καρίδη, το ΤΕΕ και το ΕΒΕ το Δεκανήσου. Καλωσορίζω και εγώ τους προσκεκλημένος από τη Ρόδο, για την πρωτοβουλία σας να οργανώσετε αυτή τη σημαντική μερίδα. Οδική ασφάλεια, οδηγικές συνθήκες, κυκλοφοριακή αγωγή. Η γνώση και η εκπαίδευση είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή για όλους μας. Να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε. Πολιτεία, δήμος, περιφέρεια, σχολείο, αλλά κυρίως οικογένεια. Και ποια είναι η ευθύνη του καθενός από εμάς προσωπικά. Είναι άδικο να χάνουμε νέους ανθρώπους εξαιτίας ελλιπούς εκπαίδευσης ή λανθασμένης αντίληψης για το τι σημαίνει οδήγηση. Εξαιτίας χρήσης αλκοόλ ή και κινητού την ώρα της οδήγησης. Δίχως κράνος και ζώνη ασφαλείας. Στο νησί μας η αύξηση τουριστών και μόνιμων κατοίκων, η αναγκαστική εξάπλωση σε όλη την έκτασή του, η αλλαγή τρόπων μετακίνησης, τα σύγχρονα πρότυπα ζωής δημιούργησαν νέα δεδομένα. Κυκλοφοριακά προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται στην πόλη αλλά και σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο. Και χώροι στάθμευσης απαιτούνται πλέον παντού. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών γίνεται κρίσιμος ο ρόλος του Δήμου και της Περιφέρειας, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στη δημιουργία και στην συντήρηση των αναγκαίων υποδομών. Αν και εμφανίζεται το παράδοξο, το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού οδικού δικτύου στην ΚΟ να μην ανήκει στον Δήμο, αλλά στην Περιφέρεια. Και εδώ
Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με εσάς τους μαθητές πριν από αρκετό καιρό, δημόσια, και να σας πω για μια στρέβλωση που υπάρχει στην διοίκηση, όπου ενώ η λογική υπαγορεύει ότι είμαστε ένα νησί, θα έπρεπε να είμαστε ένας δήμος και όλες οι ευθύνες, αφού είμαστε ένας δήμος, να ανήκουν σε εμάς, δυστυχώς το διοικητικό σύστημα υστερεί, με αποτέλεσμα να μοιραζόμαστε ευθύνες και αρμοδιότητες δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, αλλά ευτυχώς που η συνεργασία μας είναι πολύ καλή. Από την άλλη, οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που τα οικονομικά μας δεν επαρκούν για να τις καλύψουν, εάν δεν ασχοληθούμε από το κράτος, εάν δεν ενισχυθούμε από το κράτος. Παρόλα αυτά, ως Δήμος κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης, να βελτιώσουμε τις κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως με το νέο κόμβο στο πρώτο γυμνάσιο και με το έργο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τράπεζα Πειραιώς, αυτόν τον κόμβο που ξέρετε ότι η έλλειψή του έγινε αίτιο ουσιαστικά για να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, που τώρα εκτελείται. Με την σταδιακή ολοκλήρωση του περιμετρικού δρόμου στο Ζιπάρι, με την διάνοιξη οδών και κατασκευή υποδομών στην επέκταση του σχεδίου πόλεως εδώ στην πόλη μας. Με κυκλοφοριακές μελέτες για όλες τις δημοτικές ενότητες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι Κος δεν είναι μόνο η πόλη της Κο, είναι και τα χωριά μας. Οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες και τόσο πολλές και το κόστος τόσο μεγάλο, που όμως οι δυνατότητές μας είναι αρκετά περιορισμένες. Γίνονται πράγματα και πρέπει να γίνουν ακόμα πιο πολλά. Για παράδειγμα, ο φωτισμός του επαρχιακού δικτύου θα συμβάλλει στις ασφαλείς μετακινήσεις. Όμως αυτό αρκεί από μόνο του. Σίγουρα δεν φτάνει, αφού τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει. Το επαρχιακό δίκτυο απαιτεί μελέτη και ριζικό ανασχεδιασμό με διαπλάτυνση, νέους κόμβους και ό,τι άλλο απαιτείται για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διαχείρισή του. Η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται όμως μόνο από τους δρόμους. Είναι ζήτημα γνώσης, αγωγής και κουλτούρας. Η σχολική κοινότητα έχει σημαίνοντα ρόλο σε όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα στην κυκλοφοριακή αγωγή, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση. Να αξιοποιήσουμε καλύτερα επιτέλους, και εδώ η ευθύνη ανήκει σε εμάς περισσότερο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Να απαιτήσουμε η κυκλοφοριακή αγωγή να ενταχθεί επιτέλους στην εκπαίδευση. Και σε ό,τι αφορά τον Δήμο μας, εκτός από όσα προανέφερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αυτό που σε συντομία ακούτε να λέγεται ΣΒΑΚ. Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση συστήματος που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της πόλης. Ουσιαστικά, αναδιανέμουμε το δημόσιο χώρο υπέρ των πεζών και των δικυκλιστών. Σίγουρα, φίλες και φίλοι και αγαπητοί μαθητές, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Γι' αυτό μελετούμε και σχεδιάζουμε τις αλλαγές των επόμενων χρόνων. Πάντα με γνώμονα την οδική ασφάλεια όλων μας. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η ζωή είναι πολύτιμη και είναι μόνο μία για τον καθένα μας. Ας την προστατεύσουμε με γνώση, με ευθύνη και με σεβασμό. Για εμάς και κυρίως για τους γύρω μας. Να είσαστε καλά, μάλλον υπερεύει το χρόνο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Θυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων μετά τον τραγικό θάνατο της Άντι. Είδαμε ότι αρκετά από αυτά βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Θέλουμε μια πιο δυναμική έτσι προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, καταλαβαίνοντας βέβαια ότι πάντοτε τα χρήματα δεν φτάνουν ποτέ. Κύριε Γιάννη Κουρή, η ψυχή της σημερινής εκδήλωσης, ένα θερμό χειροκρότημα. Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά. Να καλωσορίσω και εγώ τους αγαπητούς προσκεκλημένους, τον κύριο Πάπου,
τα παιδιά που ήρθαν από τη Ρόδο. Να καλωσορίσω επίσης τους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης, τον κύριο Ιαβέρη, τον διοικητή της Τροχιάς της ΚΟΟ και την κυρία Καρίδη, και να τους ευχαριστήσω που είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για τη διαπαιδαγώγηση των ογειδών, που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ξεκινά από τα σχολεία. Δηλαδή από εσάς, τις μαθήτρες και τους μαθητές, που είστε αυριανοί οδηγοί. Το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας για τα θέματα οδικής ασφάλειας, καθότι οδική ασφάλεια και έργα υποδομής είναι δύο έννοιες που σχεδόν ταυτίζονται, ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με το Δημοτικό, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το σχολείο σας. Βεβαίως, και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, για να υλοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Πράγματι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και έντονος προβληματισμός για τα ατυχήματα και μάλιστα σε μια περιοχή σαν τη δικιά μας, όπου κατέχουμε δυστυχώς πολλά αρνητικά ρεκόρ. Τα αποτέλεσμα των ατυχημάτων είναι πρωτίστως η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Ταυτόχρονα όμως παραμένει μια συνεχόμενη οικονομική αιμορραγία για τη χώρα μας, σε μια περίοδο σαν και αυτή που είναι σχετικώς δύσκολη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θεωρώ ότι αναθεωρήσαμε και επαναπροσδιορίσαμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και ας είναι λοιπόν η σημερινή εκδήλωση το ξεκίνημα, ώστε οι διαπιστώσεις επιτέλους να γίνουν ευαισθητοποίηση, να γίνουν πράξη, να γίνουν συνείδηση. Και να είσαστε βέβαια, αγαπητά μου παιδιά, ότι εσείς, η νέα γενιά, μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς άμεσες ή έμεσες απώλειες. Αγαπητοί μαθητές, στην ΚΟΟ σήμερα συνθέτουμε δυνάμεις για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους εαυτούς μας, για όλους, για την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάπου τώρα, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δεκανήσου και συνεργάτης του σχολείου μας πλέον. Θυμίζουμε ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τα επιμελητήρια και το Δήμο της ΚΟ, και στα πλαίσια αυτά υλοποιείται αυτή η εκδήλωση, παιδιά. Θέλω να το βγάλω, δεν θα ήθελα να καθίσω. Κύριε Διευθυντά, συγχαρητήρια, γιατί μας βοηθάτε να διοργανώνουμε πραγματικά ημερίδες με τα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον του τόπου μας. Κύριε Δήμαρχε, που είναι ο Δήμαρχός μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Στέργου, ο Διοικητής της Τροχέας, βρίσκομαι με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ, μαζί σας. Εγώ θέλω να σας μιλήσω από καρδιάς και θα σας πω δύο απλά πράγματα. Δεν είναι μαγιά να μην φοράμε το κράνος. Δεν είναι μαγιά να μην φοράμε τη ζώνη. Μαγιά αληθινή και πραγματική είναι να γερνάμε στο σπίτι μας, στους γονείς μας, στις οικογένειές μας. Όταν λοιπόν εγώ βρέθηκα στην φάση, στην κατάσταση να πάρει ο γιος μου δίπλωμα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τον στείλω στη σχολή του φίλου μας, του Τάσου, του Μαρκουλίζου, του γνωστού πανελληνίως ως Ιαβέρη, ούτως ώστε να μάθει τις διαδικασίες της ασφαλούς οδήγησης. Εάν λοιπόν μάθουμε αυτές τις διαδικασίες και τηρούμε τους κανονισμούς της ασφαλούς οδήγησης, τότε πραγματικά κανείς δεν είναι υπεύθυνος, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, αλλά προσωπικά εμείς ως οδηγοί. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Γιατί και το καλύτερο οδικό δίκτυο να έχουμε, εάν η συμπεριφορά μας είναι τέτοια, όπου είμαστε με παραβατική συμπεριφορά και δεν τηρούμε τους κανονισμούς ασφαλούς οδήγησης, βεβαίως δεν θα σταματήσουν τα ατυχήματα, ούτε τα δυστυχήματα. Άρα η δική μου η παράκληση είναι μαγιά στην επιστροφή στο σπίτι, τήρηση των κανονισμών ασφαλούς οδήγησης για να απολαύσετε την ζωή σας, να την ζήσετε και να ολοκληρώσετε αυτόν τον πολύ όμορφο κύκλο ζωής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπούμε σε λίγα λεπτά στον βασικό μιλητή μας, τον κύριο Τάσο Μαρκουλίζο, και ο γνωστός Ιαβέρης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας έστω και εξ αποστάσεως. Εγώ, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ιαβέρη, θα ήθελα να πω, να βάλω ένα θέμα πέρα από τις προθέσεις που έχουμε κάνει, και θα μιλήσω
σαν συστηματικός δικυκλιστής, όπως και οι περισσότεροι μαθητές. Σας παρακαλούμε, κύριε της Συντροφιάς, προστατεύστε μας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στην Ευρώπη να βελτιωθεί το σχήμα των αυτοκινήτων, ώστε σε μια σύγκρουση να μειωθούν οι επιπτώσεις στους πεζούς και εμάς πρέπει να μας θεωρείται ουσιαστικά πεζούς, τους δικυκλιστές. Όμως βλέπουμε ότι συστηματικά παραμορφώνεται αυτό, καταργούνται όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με προσθήκες ανεπιτρεπτές κλουβιά σκύλων, λόγχες για ανάρτηση ποδηλάτων. Θα κάνω το λάθος, θα πέσω πίσω σε ένα αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να διατριφεί ο θωρακάς μου από μια τέτοια παράνομη λόγχη. Σας κάνω έκκληση. Υπάρχουν τρόποι να μεταφερθούν σωστά τα ποδήλατα, να μεταφερθούν σωστά οι σκύλοι. Όμως δεν πρέπει να επιτρέπουμε να αλλοιώνεται το σχήμα των αυτοκινήτων. Με βάση αυτό το σχήμα έχουν πάρει έγκριση τύπου, με βάση αυτό το σχήμα πουλάνε την όποια ασφάλεια πουλάνε, πρέπει να το δούμε γιατί υπάρχει μια χαρακτηριστική αδράνεια στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αβέρη, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Αρχικά να ευχηθώ σε όλους υγεία, προστασία της ζωής τους από τα τρομερά τυχαία. Να πω επίσης ότι να δώσω ευχαριστίες για την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται και θα μιλήσουν σήμερα και με ιδιαίτερη εκτίμηση την κυρία Καρύδη, η οποία είναι μια μητέρα που έχει πραγματικά ζήσει την απόγνωση και την δυστυχία με την απώλεια του παιδιού. Και να, με βάση αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, ήθελα να πω ότι θα έπρεπε όλοι να ασχολούνται με μεγάλη σοβαρότητα, έτσι, με τα θέματα που αφορούν το κομμάτι των τροχαίων δυστυχημάτων που μέσα στο μυαλό των Ελλήνων το δυστύχημα και οτιδήποτε κρύβεται πίσω από αυτό είναι και η κυκλοφορία του δρόμου θεωρείται κάτι ασήμαντο, εύκολο, ανώδυνο και διασκεδαστικό. Δηλαδή, αρχικά θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν και μετά να μετατρέψουν τον εαυτό τους σε ανθρώπους λιγότερο επιθετικούς, πιο ευγενικούς και ουσιαστικά καλούς ανθρώπους. Ξέρετε, αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα σε όλους τους οδικούς αγώνων δεν είναι η επιδεξιότητα και η ικανότητα η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να σε απαλλάξει από την πιθανότητα εμπλοκής, αλλά το ότι είσαι καλός άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος σημαίνει με την ψυχή του αυτοεκτίμηση ο καθένας ότι σέβεται τη ζωή τη δική του, τη ζωή της οικογένειάς του, τις αγκαλιές που τον περιμένουν, γιατί το αντίστοιχο που συμβαίνει με όλους τους άλλους συμβολεί τους στους δρόμους. Για μένα το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να συμβεί, και επειδή άκουσα προηγουμένως και επειδή χρόνια ακούω αυτό το κομμάτι του θέματος της παιδείας, να μπει οπωσδήποτε τελικά η παιδεία στα σχολεία, ναι, να μπει. Αλλά όλο αυτό που χρειάζεται παιδεία είναι αυτοί που παράγουν την παιδεία και είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι το περιβάλλον χώρος, είναι η αστυνομία, είναι οι δημότες, είναι η εκκλησία. Να γίνει κατανοητό ότι αυτό το εγκληματικό που συμβαίνει στον δρόμο και έχουμε τα τελευταία 60-70 χρόνια 150.000 νεκρούς και 250.000 ανάπηρους και άλλους 300.000 ζωντανούς νεκρούς ανθρώπους με βαριά διαπηρία, 2 εκατομμύρια τραυματίες. Προσέξτε, μιλάμε για υπερβιστικά νούμερα. Και από όλους αυτούς κάτι που πιθανόν δεν το έχει καταλάβει σχεδόν κανένας είναι ότι επειδή υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι τα θύματα των τροχαίων είναι νέοι άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 10 και 29, σημαίνει ότι όταν σκοτώνεται κάποιος άνθρωπος ένα παιδί σε αυτή την ηλικία ή τραυματίζεται και σακατεύεται, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προλάβει να κάνουν παιδί. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για κάποιο ατύχημα. Μιλάμε για εγκληματικές πράξεις που λόγω κακής παιδείας οδηγούν σε μια γενοκτονία. Διότι οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, όπως θέλω να θα το ξαναπώ, δεν θα κάνουν παιδιά. Δηλαδή οι γονείς των παιδιών που σκοτώνονται στους δρόμους δεν θα δουν εγγόνια. Δεν μπορεί μια χώρα λοιπόν να έχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια να παραμείνει ως πάτος στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, να μην καταλαβαίνει τη γενοκτονία όταν βγαίνουν και εκλεβάζουν, ας πούμε, τους Τούρκους που λένε ότι δεν αναγνωρίζουν τους 300.000 τα θύματα της γενοκτονίας και εμείς δεν αναγνωρίζουμε τα νούμερα που σας είπα προηγουμένως.
σε 150.000 νεκρούς, 250.000 ανάπηρους, τους 400.000 ζωντανούς νεκρούς, τους 2 εκατομμύρια τραυματίες και τους 600.000 αγέννητους. Όταν εμείς οι ίδιοι λοιπόν δεν αυτοκονσταντευόμαστε, όταν οι ίδιοι δεν κάνουν αυτοκριτική και δεν έχουν αυτοεκτίμηση, προσέξτε λίγο, αυτοεκτίμηση, τα παιδιά μας δεν χρειάζεται να τα διδάξουμε μέσω μαθημάτων. Πρέπει να τα διδάξουμε με τα παραδείγματά μας. Τα παιδιά έχουν ως πρότυπό μας εμάς. Αν λοιπόν ένα παιδί που γεννιέται και από τη στιγμή που ανοίγει τα ματάκια το αντιλαμβάνει και την καταγράφει ανεξίδυνα, βλέπει ας πούμε σε μικρές αποστάσεις, λέω για να μην τολμήσω και απαξιώσω πλήρως τους οδηγούς που μετακινούνται, τον παπά του να μην φοράει ζώνη, να περνάει κόκκινο, να μην φάσκελα, να περνάει με μικρή διαχωριστή χωρίς ορατότητα. Το παιδί, εκτιμώντας και θαυμάζοντας τον παπά του, θα τον μιμηθεί. Ακούστε λοιπόν, αυτό που χρειάζεται για μάθημα στα σχολεία είναι για τους γονείς. Να δεσμευτεί μάθημα στα σχολεία δύο φορές την εβδομάδα. Σας φαίνεται, το λέω ας πούμε σε επίπεδο μεταξύ σοβαρότητας και αστείου. Οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει να ανταποκρίνονται, να τους μεταφέρει στα μηνύματα ότι τη μεγαλύτερη ευτυχία που ζήσαν όταν γεννήθηκε το παιδί τους, οι ίδιοι θα τη χάσουν όταν πάνε πίσω από το λευκό χρόνο του παιδιού τους. Λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν είναι μόνο οι υποδομές, βεβαίως και οι υποδομές, βεβαίως είναι και διάφορα άλλα που έχουμε μπερδευτεί. Ας πούμε, ακούω το κράτος της ζώνης. Ακούω το κόκκινο φανάρι. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν έχουμε μπερδευτεί και δεν έχουμε καταλάβει τι, ποια είναι η αιτία και ποιο είναι το σύμπτωμα. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι αιτία θανάτου. Όταν κάνω αυτή την ερώτηση, η απάντηση που παίρνω από όλους είναι ναι. Η απάντηση ίσως είναι όχι. Αυτό είναι σύμπτωμα, αιτία ότι είμαστε ανόητοι. Είμαστε ασυνείδητοι. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς. Καλοί άνθρωποι λοιπόν, με γνώση άγνοιας, καλός άνθρωπος. Να είναι καλός άνθρωπος και να ξέρει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Ξέρετε ποιοι ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Εμείς σαν οδηγοί αγώνων. Έχουμε περάσει διαπληρώσεις εισιτήρου, έχουμε μάθει να σεβόμαστε τους τρόπους εισιτήρης, εκτελωνόμαστε σε χώρους κατάλληλους όπου γίνεται είναι άθλημα. Προσέξτε, να μην παρεξηγηθούμε, είναι άθλημα. Οι αγώνες θα το πει αυτό που γίνεται στους δρόμους. Τώρα οι ανθρώπινες θα το δείτε ότι θα πρέπει σε ένα κλιμάκι. Αλλά κάποια στιγμή ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται την κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο τρόπο με τον κατάλληλο τρόπο. Και ο καθένας γίνεται σοβαρότερος και πιο υπεύθυνος. Οι οδηγοί αγώνων με αγωνιστική άδεια και με καριέρα κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν έχουν λόγο στον δρόμο καθημερινά. Όπως επίσης θα με καταλάβουν οι νεαροί που ακούν, οι οδηγοί της μοτοσυκλέτας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του MotoGP δεν κυκλοφορούν τις καθημερινές στον δρόμο με τη μοτοσυκλέτα. 18 και 19 χρόνια και 20 χρόνια κορυφαίοι οδηγοί μέσα στις πίστες δεν εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Διότι δεν ξέρουν ότι δεν είναι θέμα δικιά τους ικανότητας. Είναι θέμα ασυνειδησίας, αδιαφορίας και ικανότητας νοητικής των συμπολιτών τους που μπαίνουν σε αυτοκίνητο και κάνουν αυτό που κάνουν όλοι κάθε μέρα. Μπαίνουν σε αυτοκίνητο αφού έχουν βγει από το σπίτι, έχουν προδείξει την πόρτα. Με τα μυαλά στα κάγκελα, γιατί όλα τα προβλήματα όλοι με το που ξυπνάμε τα παίρνουμε στο μυαλό μας, μπαίνουν σε αυτοκίνητο φορτισμένοι και φουκωμένοι, δεν καταλαβαίνουμε ότι το μυαλό μας έχει κλείσει ερμητικά για να επεξεργαστεί την αγωνία της επιταγής του ενοικίου τα καθημερινά οικονομικά και δεν επιτρέπει στις εικόνες τις οποίες προσλαμβάνουν τα μάτια από αυτά που ξενίζονται μπροστά μας να προωθήσουν τα μάτια, γιατί τα μάτια δεν έχουν αισθητήρες που κρίνουν τη σημαντικότητα της πληροφορίας πόσο σημαντικό είναι το παιδί που αναπεράσει και δεν το βλέπει ξαφνικά. Είναι αυτό που το μυαλό μένει ερμητικά κλειστό, δεν φέρνει την πληροφορία από αυτό που τα μάτια, αυτό είναι η επιδημάτα. Και δεν βλέπει το μυαλό αυτό που κοιτά τα μάτια. Αυτό πώς γίνεται να διορθωθεί. Όλη αυτή η συμπεριφορά. Αυτή μπορεί να ελευθεί, να στο πω απλά, από το πρωί ξεκινώντας από το σπίτι να πας στη δουλειά σου, κάθε πρωί που βγαίνεις από το σπίτι, πριν κλείσεις την πόρτα να φύγεις, για σκεφτεί το τόπο όπως σας το λέω, πριν κλείσεις την πόρτα να φύγεις, θα κοντοσταθείς για μερικά δευτερόλεπτα, και θα σκεφτείς πόσες αγκαλιές σας περιμένουν το απόγευμα. Αν ξέρεις ότι σε περιμένουν, τότε και εκτιμάς ότι αυτή η αυτοεκτίμηση και εκτιμάς το ίδιος. Ότι είσαι ο μοναδικός, είσαι ανεκτίμητος, είσαι αντικατάστατος, είσαι αγαπημένος, είσαι λατρεμένος από την οικογένειά σου και θα τους στερήσεις στις αγκαλιές σου εσένα, ναι, της μαμάς σου, του παπά σου, τη γυναίκα, στο παιδιό σου.
αν δεν σέβεσαι ούτε τον εαυτό σου. Και μαθαίνεις τα παιδιά σου αυτή την άφηλη συμπεριφορά. Είναι μοιραίο να οδηγηθεί στην τραγωδία. Βεβαίως, όταν έχεις ανθρώπους καλούς με συνείδηση κινδύνου και τις υποδομές θα φροντίσουν, έτσι, και το κομμάτι του εξοπλισμού θα φροντίσουν. Δηλαδή έλεγα ότι με το κράτος, ας πούμε, εμείς είχαμε χθες σε μια συγκέντρωση και μιλάμε και με τον Δήμαρχο. Και έλεγαμε λοιπόν κάποια στιγμή ότι ο Δήμαρχος, ο διοικητής αστυνομίας, οι δάσκαλοι, οι ιερείς, οποιοσδήποτε οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους, θα έπρεπε να φοράνε τη ζώνη όπως και αντίστοιχα ο διοικητής, ο Δήμαρχος, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να φοράνε το κράτος και τη ζώνη και το κράτος δεμένο, προσέξτε δεμένο, για να κλειδώσουν τη ζωή των παιδιών τους. Δηλαδή όταν φοράς κράτος, εσύ είναι σαν να το φοράει το παιδί σου και να προστατεύει το μυαλό του. Όταν του δίνεις το παιδί το δικαίωμα ότι να θεωρεί ότι αυτό που κάνεις εσύ, χωρίς κράτος, σαν τον ανόητο, και με τα αγκόρ που λέμε και χωρίς όλη την αδελφή του, είναι κάτι που το κάνει αυτό που θα βάζει το παιδί, θα θυμηθεί το παπά του. Άρα προσέξτε, όταν φοράμε κράτος εμείς οι μεγάλοι, το φοράμε για την προστασία των παιδιών μας, για να μας βλέπουν και να το έχουμε δεμένο επιμένω γι' αυτό. Τα λιμένα κράνη είναι σαν να μην τα φοράς. Θυμηθείτε τον Ιάσονα, να τον είχατε ακούσει τον νεαρό, που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή, που σκοτώθηκε από όχημα της Βουλής. Όπου κάποια στιγμή από όχημα της Βουλής έγινε η σύγκρουση και βρέθηκε στον αέρα και έπεσε κάτω, αλλά πού φύγε το κράνος. Για το θάνατό του λοιπόν φταίει και ο ίδιος, εντός εισαγωγικών. Έχει συμμετοχή στους τραυματισμούς του κεφαλιού. Το κράνος πρέπει να είναι δεμένο. Τώρα αυτό που μου παρεμφερικά να το σημειώσω λίγο, να το έχετε κατά νου, πώς φαίνεται, σκοτώνεται άνθρωπος από όχημα της Βουλής και δεν σηκώνται οι 300 βουλευτές σύσσωμοι και να πούνε τελεία και πάμπλα. Δεν ξαναμπαίνει κανένας μας με αυτόν τον εγκληματικό τρόπο. Όλοι μαζί αποφασίζουμε να αφιερώνουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να φτάνουμε στη Βουλή, όχι ώστε να μην υπάρχουν άλλοι άσορες. Δεν σηκώθηκαν, δεν υπάρχουν, δεν θα συνεχίσουν να το κάνουν. Και αυτό τι σημαίνει, 300 είναι εκπρόσωποι όλων των πολιτών. Που σημαίνει την αμοιαπονία που επιδεικνύουν οι βουλευτές, την επιδεικνύουν και οι πολίτες που τους ψηφίζουν. Προσέξτε, έρχονται μάλλον εκλογές. Κάνετε το θέμα αυτό που κάνετε, είναι το τελευταίο που θα ακουστεί μέχρι το πέρας των εκλογών. Αμφιβάλλω αν ξανακουστεί γενικότερα το κομμάτι αυτό, το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων που είναι η ζωή των παιδιών τους. Το είπα και πριν. Η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση του παιδιού του. Η μεγαλύτερη απόγνωση είναι ο θάνατος του παιδιού. Και να έχουμε κατά νου ότι είμαστε υπεύθυνοι για το θάνατο των παιδιών μας. Τους δείχνουμε τους τρόπους με τους οποίους θα οδηγηθούν στο θάνατο ή στην αναπηρία. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ότι πρέπει να αυτοκίνητο με τα παιδιά λυμμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Κανένας δεν φοράει ζώνη. Ή είναι μηχανάκια δικάβολα, τρικάβολα, χωρίς κράνος. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος που έχουν πια τα παιδιά, καθώς βλέπουν και γίνεται παιδεία αυτό που θα τους αύριο μπορεί να τους κλείσει το σπίτι, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς αυτοί που πατάνε τα παιδιά τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να βοηθεί ένα τεράστιο πέρα. Συμφωνώ για τις υποδομές, όπως είπατε, αλλά για την τεχνολογία και για τα EBS. Είναι τα συστήματα ελέγχου πρόσφυση, όλα αυτά. Αλλά όπως επίσης και η τάση να εφαρμόζουμε το 12, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο με ψηλό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας και πατρικής ασφάλειας για να τη δεις το κόμμα, όλα αυτά πρέπει να θέλεις να τα κάνεις. Για τον κώδικα που λέμε, ο οποίος είναι ένας μπούσουλας που σε διευκολύνει για να μην εγκυκλοποιήσει και το κάνεις καθοδηγητής. Λοιπόν, για να τηρήσεις τον κώδικα οδικής προφορίας πρέπει να θέλεις να το τηρήσεις. Και ξέρετε πότε θέλεις να το τηρήσεις. Όταν θέλεις να γυρίσεις τα απόγευμα σπίτι σου. Πρέπει να αναλάβουμε τελικά αυτή την υποχρέωση. Δεν γίνεται. Εγώ έχω φτάσει 75 ετών, έχω γίνει παππούς και συνεχίζω να γίνει παππουδιά στη γλώσσα μου να λέω το αυτονόητο. Τα οποία αυτονόητα έχουν γίνει δυσνόητα και κατανόητα. Αυτοκατανόητα. Πώς να μπορούμε να σκάλουμε τον εαυτό μας καλύτερο. Να δώσουμε τη διδασκαλία, δεν λέει τίποτα. Τα μεγάλα λόγια δεν λένε τίποτα. Μεγάλες πράξεις. Μπορείτε να είμαστε ο καθένας ένα πρότυπο για τον άλλον. Μπορούμε να αλλάξουμε λίγο την επιθετικούρα μας και την αγένειά μας και την αφιλειότητά μας και να χαμογελάει τώρα στον άλλον με μια φορά. Βγαίνουμε στον δρόμο και έχουμε φύγει ο πόλεμος, το ξέρετε.
εφήγει ο πόλεμο. Θυμάμαι που είχα σε μια άλλη ομιλία στις αρχές του μήνα, είχε ήταν η μέρα που φύγανε οι Γερμανοί, αυτή η μέρα, 21 απίγμα πια, είναι μια ημερομηνία που δεν υπάρχει σαν επέτειος. Και δεν υπάρχει, είναι 25 Μαρτίου, δεν είναι 28 Οκτωβρίου. Είναι μια ημέρα όπου με τον φύγανε οι Γερμανοί, αντί να γιορτάσουμε την αποχώρησή τους, εμείς κάναμε φίλιο πόλεμο. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος που είναι μεταξύ ανάδελφων ανθρώπων, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται καθημερινά στον δρόμο και το όπλο μας είναι το αυτοκίνητο. Γι' αυτό λέω πάρα πολλές φορές στους εισαγωγείς και σε αυτούς που πουλάνε αυτοκίνητα. Πουλάνε οπλικά συστήματα. Και θα έπρεπε το σύστημα, όλο πριν παραδώσει ένα αυτοκίνητο, να έχει κάνει μια ενημέρωση, μια ευαισθητοποίηση, να έχει πάντα στα προτεραιότητα τον άνθρωπο ο οποίος πήρε το αυτοκίνητο με την οικογένειά του, το οποίο αυτοκίνητο είναι ένα χρηματοκιβώτιο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, και όχι ο πελάτης. Πρέπει ο καθένας από τη δική του την πλευρά να φροντίσει για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει αυτός και η οικογένειά του. Λοιπόν, θα ήθελα να μπορούμε να πάρουμε το φιλμάκι με το Ράι Ακρόπολης, απλώς για να δικαιολογήσω λίγο και ότι αυτά που λέω τα έχω ζήσει μέσα από το κομμάτι του μηχανικού του ρυθμού και να εξηγήσω και δύο ακόμα πράγματα. Θα δοκιμάσουμε αν μπορείτε να παίξετε το Ράι Ακρόπολης. Αυτό σημαίνει ότι είχε την ταχύτητα και το αντεβίωτο θάρρος.
Τώρα, αυτό γιατί γινόταν βεβαίως η απόφαση του αυτοκινήτου που είναι άδειμο για τον κίνδυνο, γινόταν στον κατάλληλο χώρο με τον κατάλληλο τρόπο την ασφάλεια και με οποιαδήποτε μέτρα ασφαλώνοντας. Αλλά στον δρόμο, όπως το είπα πολύ σύντομα στις κυρίες, όλοι μετακινούν με ρωτώνουν τον σεβασμό και για, με τάση να μην δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στους συμπολίτες. Μου είχαν πει κάποτε για προβολή για τους αγώνες, κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι, μου είχαν πει ότι μήπως λέει ότι το άτομο που κάνει με την κυρία Φέρη παρασύρει τους νέους επικίνδυνες μιμήσεις. Είχα απαντήσει λοιπόν ότι δεν παρασύρει τους νέους, αλλά τους αγώνες τους χωρίς παιδεία. Διότι οι αγώνες αυτοκινήτων είναι ένα άτομο που γίνεται, όπως είπα, μέσα σε χώρο ελεγχόμενο. Είναι δηλαδή όπως και ο στίβος. Πάρτε παράδειγμα, ο στίβος. Όταν εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε και βλέπαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια το Χατσούλι να μετάει 90 μέτρα πόδιο, δεν είναι κανένα ενθουσιασμένο και μετά να βρει που έχουν και μετόπερκε να πετάξει δρόμο μνημόνι το Χατσούλι. Το αντίστοιχο πράγμα λοιπόν πρέπει να σημαίνει και τώρα ότι οι αγώνε αυτοκινήτου του είτε αυτέ βλέπουν τι αθλητέ μέσα στην πίστα να κάνουν αθλητισμό μέσα με όλου του κανονισμού και μετά φεύγουν σιγά σιγά και προσεκτικά και πάνε στα σπίτια. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Κύριε Αβέρη, θα με επιτρέψετε. Η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη με βάση το σχολικό πρόγραμμα. Οπότε τώρα θα έχουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσετε αμέσως μετά. Γιατί αυτό μεταδίδει και στις τάξεις και βγαίνουν τα παιδιά έξω. Α, ωραία. Εντάξει. Ναι. Πάρτε μια ανάσα, είστε χυμαρόδες, το ξέρω. Θα βγουν τα παιδιά για 10 λεπτά. Ξεκινάμε. Θα βάλουμε το δεύτερο. Εγώ να πω ότι μέσα στα μηχανήματα της νέας τεχνολογίας που πρέπει να είναι προσπάθεια να φτιαχτούν καινούργια, θα ήταν ένα μηχάνημα το οποίο θα ήταν μετρητής ανοησίας. Αντί να πρέπει να γίνει η μοναχία έξω με την μετρητή ανοησίας, να αυτοκινήσει αμέσως στο μηχάνημα, να το κατεβάζει από το κίνητο και να κοιτάει ότι πρέπει και αυτό που αισθήνεται η μεταδοχεία είναι η έλλειψη νου των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν το νου τους στα πιο σημαντικά, τα πιο πολύτιμα, τα πιο ανεκτήμητα και αδιαπραγμάτευτα, που είναι η ζωή τους, η ενδιαφέροντά τους και η οικογενειακή τους ευτυχία. Ακριβώς ότι αυτή η ανοησία, η οποία πλανάται σε όλο τον εξωτερικό χώρο, πριν από ένα χρόνο έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο στην Όσα. Κάνετε,
κάθε κάτι για την αντιμετώπιση των θανατηφόρων και των σοβαρών τραυματισμών με παρασύρσεις μέσα στις πόλεις που είναι το μεγάλο ποσοστό των θανατηφόρων, η βαριά με βαρύ στροφή, οι βαρύ τραυματισμοί, συμβαίνουν με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Για αυτούς που θα σας φανεί λίγο, το 40 χιλιόμετρα, αυτή είναι η υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή η υπερβολική ταχύτητα είναι αυτή, η οποία έχει υπερβολικά μεγάλο αριθμό θυμάτων. Θα σας θυμίσω ότι το ανθρώπινο σώμα καταραίει με μια βίαιη επιβράδυνση που αντιστοιχεί με μια επιβράδυνση από τα 6 χιλιόμετρα στο 0 και είναι ο Μπόμπα Γιάνκοβιτς. Δηλαδή τελείωσε ένας από τους, δεν άνοιξε μια επιβράδυνση που δημιούργηκε από την κεφαλιά στην Πασχέτα του Παπρόβεξ και κατέρευσε ο Αθήνας που έγινε παράσταση. Για να μην είμαστε καβαλημένοι και τρελαμένοι και λέμε ότι εμείς μπορούμε να συγκρατήσουμε τα πάντα και να προχωρήσουμε. Υπάρχει μια τρομερή αδιαφορία από όλους Έλληνες. Μια φοβία είναι, ξέρω, ένας δεν έχει κοινωνική κατανόηση. Ακόμα και με τις εκλογές που έρχονται, σκεφτείτε ότι πιο πολύ έτσι θα ψηφίσουμε. Δηλαδή με ιδιωτέρια και κουτοπολιράδα για να βολευτούμε, να τακτοποιηθούμε, να εξυπηρετούμε εμείς. Ο γείτονας, το παιδάκι του που είναι φίλος του παιδιού μας. Να προστατεύσουμε το σημαντικότερο που είναι η ζωή τους. Να τους δώσουμε πόνους να ανασάνουν. Αυτό δεν το κάνουμε. Δεν διεκδικεί κανένας το σημαντικότερο, διεκδικεί το πιο σημαντικό. Δηλαδή σε κάτι κάτω και έχουμε τη σωμανεργία, έχουμε υποκλοπές, έχουμε φτώχεια, έχουμε ακρίβεια. Μα αν έχεις και ακόμα και να πέσει κι άλλο συνταξή σου ή ξέρω εγώ η ακρίβεια να ανέβει. Δεν θα πεθάνεις εν τρόπο. Δεν είναι υποψήφιοι όλοι όσοι δεν παίρνουν τα λεφτά που πρέπει ή έχουν χάσει τη συνταξή τους κατά ένα ποσό. Λέω ότι είμαστε όμως όλοι οι πολίτες μιας χώρας, 10 εκατομμύρια κάθε μέρα κινδυνεύουμε στον δρόμο. Δεν τον έγινε άλλο ζωή, φτάνει να περπατάμε. Φτάνει να κάνουμε ποδήλατο, φτάνει να κάνουμε πατίνι. Δεν το έχουμε φτάσει στο σημείο και βγαίνουμε στους δρόμους που είναι καρμανιόλες. Με πατίνι ηλεκτρικά. Με ποδήλατα που δεν κινούνται στους ποδηλατών δρόμους. Θέλω να πω. Αυτή η αφοβία που υπάρχει, μπορώ να συγκεντρώσω και κατά ελληνικό και από τα παιδιά και από όλους, θα σας πω δύο-τρία πράγματα τα οποία αφορούν κάποιες σειρές τηλεοπτικές οι οποίες μέσα στον καραβόλι τους δίνουν τα μηνύματα. Θα έχετε ακούσει παλιότερα, υπήρχε μια κορυφή που λεγόταν Άκου τι είπαν, τώρα είναι το 5x5 με τον Σεφερλί. Ακούστε ότι είναι ένα παιχνίδι γνώσεων όπου υπάρχουν ερωτήσεις, ρωτάνε 100 ανθρώπους δηλαδή και παίρνουν τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις και τις προβάλλουν. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια που ήταν σαν Άκου τι είπαν, υπήρχε λοιπόν η εξής ερώτηση. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και πήραμε 100 απαντήσεις για το ποιο επάγγελμα χρειάζεται τη μικρότερη συμμετοχή μυαλού. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά την οποία για να την εξασκήσεις, μπορεί να είσαι ένας βλάκας και μισός. Το 85% της κοινής γνώμης. Όπου η κοινή γνώμη είναι η γνώμη που εκλέγει πολιτικούς και κυβερνήσεις. Έτσι, το 85% της κοινής γνώμης είπε επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου. Δηλαδή, οδηγός σχολικού, οδηγός νοσοκομιακού, οδηγός εκδρομικού, οδηγός περιπολικού, οδηγός απεκδομιστικού, πυροσβεστικού και όλα αυτά. Δηλαδή, κρίνοντας εξιδίων οι πολίτες που δεν το ομολογεί κανένας, κανένας δεν ομολογεί ότι είναι άσχετος οδηγός και ότι οτιδήποτε. Επειδή όμως το πίσω μέρος του μυαλού έχει δει ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής της ικανότητάς τους, αυτό είναι να ρεκτιστρώνται των σενικών. Δηλαδή, αν ρωτήσουν τα σενικά που είναι τώρα, ας πούμε, κάποιοι σμοί που θεωρούν ότι θα θέλανε να βελτιώσουν την ικανότητά τους και την επιδεξιά τους, δεν ισχύει αυτό το εμπειρός. Έτσι, γιατί υπάρχουν οδηγοί αγώνων που έχουν επιδεξιά την ικανότητα από τα κόλλητα. Λοιπόν, την επιδεξιότητά σας απευθύνουμε τώρα στους άλλους. Την επιδεξιότητά σας για την ικανότητά σας, πού την αποκτήσετε. Ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής ικανότητας, σου λέει. Θα σας φορτίσετε στα 17-18, στα 18, παρκάρισμα ξεκίνημα από σαγωνία. Έχετε ακούσει να σκοτώσει κανένα μακάρισμα. Τραυματίζει κανένα ανάστημα σε ξεκίνημα σε χώρα του πρώτη, που είναι όλα κινητά. Η οπισθοφωνία που απογορεύεται από τον κώδικα είναι κριτήριο επιλογή ικανότητα. Η ακριότητα του γονιού και αιώνα, όχι μόνο υποδάλλει την ασφάλεια του παιδιού του δείχνοντά του μέσα από το δικείμενο, πρέπει να μεγαλώσει και όταν μεγαλώσει, σπέμπει να πληρώσει για να επισπεύσει το θάνατο του παιδιού του. Μήπως πρέπει να αποκριθούμε για να αυτοκαταστοχηθούμε. Γιατί δεύτερον, δεν είναι το τελευταίο πράγμα. Αυτή τη στιγμή στη συνείδηση των Ελλήνων, το τελευταίο πράγμα που τον νοιάζει και από τον απασχολεί και ανησυχεί είναι το να σου φέρουν το παιδί στο σπίτι, αλλά
για να μην φτάσει σπίτι σου εσύ και να μην ζωφανά. Το κίνδυνο στον δρόμο όλοι θεωρούν τον εαυτό του παγκόσμιου πρωταθλητέ. Μόνο αυτοί που λένε αγωνία σε παιδί και τα παιδί. Δεν το καταλαβαίνω το κάνω στις 50 χρόνια. Θεωρώ απίστευτο. Όλοι μιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη συνείδηση και την κατανόηση του προβλήματος. Λοιπόν, και μετά τη μόνη μήνυ και μου λέει, ας πούμε, κάποιες μία που σας είπα ότι όλοι οι πολίτες κρίνουν ως εξαιτίων, πώς πήρε το τρίτο έτσι, από κάποιο και τον άτομα, σιγά. Ο επαγγελματίος θα δημοσίει, θα κάνει λίγο πιο μεγάλη όψη, θα κάνει πιο μεγάλη τρόικμα φακάρισμα, θα κάνει πιο πολλά ξεκινήματα με το δημορφό με τα ερωτουμένου, θα χώσει και μεγαλύτερο λάδωμα. Άρα λογικό. Γιατί δεν καταλάβει το 85% και αυτό που ψήφισε αυτή την άθλια απάντηση, που είναι η αλήθεια. Έτσι είναι οι μαμώνες που το πρωί σηκώνουν τα βράδια του δημοσιάνου για να πάρουν στο σχολικό και από τις 185 με την άποψη του μαθητού στον οδηγό του σχολικού το θεωρούν πλάκα. Παίζουν και γυρνά με 60% το τροχείο, είναι το μόνο πράγμα δυστύχημα και τρακάρισμα κτλ. Που παλιότερα το ίσως και ακόμα και τώρα σε γεωγραφίες επενδύσουν και είναι θέμα για γέλια. Δεν γελάζω. Δεν γελάζω με το θάνατο που δεν ξέρεις από το σου. Δεν γελάς για την αλήθεια που κάνεις στον εαυτό σου. Λοιπόν, να σας πω το άλλο, εκτός από το να σας θυμίσω για την διαφωνία του στήματος και των πολιτών. Πριν από ένα 1,5 χρόνο με επικόπη, είχε βγει ένα φορτηγό μαζί με την άκρηση της Πρωτοψάλτη. Ήταν υπουργός τότε κάποια στιγμή, είχε βγει πριν από 2 χρόνια, είχε διαλέξει την καρότσα ενός φορτηγού μαζί με ένα πιάνο, ο πιανίστας, το πιάνο, και η άκρηση τώρα. Καμία στήριξη, κανένα παραπέκι, καμία ζώνη. Εγώ λέω ότι και αυτό είναι. Όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, λέω, και έρχεται να με καταλήξει η οποιαδήποτε κυρία κάθεση, άκρηση, α πούμε, λέω ότι πρώτα θα πάνε στα παιδιά και θα τα δέσει. Θα πει η μαμά σου, η υπερθαρά θα τη δέσει. Θα πει η γυναίκα σου. Θα πει εσύ, θα βάλει και εσύ τη ζώνη και μετά θα φτιάξει το κέρι σου και θα γυρίσει το διακόπτη. Δεν το βάλει την κίνηση. Και έρχεται ξαφνικά και εμφανίζεται ένα φορτηγό. Και τώρα που λέει πανάκι, πολύ ωραία παγόγια, αλλά αυτά συμβαίνουν σε κατάλληλους χώρους και σε εδώ την κατάλληλη στιγμή. Και από κάνει και μια διαδρομή εντό Αθηνόπολη, για το Σύνταγμα, περνάει και από το Χίλτον, πάει και στο πρωθυπουργικό γραφείο. Και βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε μπράβο, άρχισε κατασπιχτικό αυτό που κάνει. Αν δεν είχα μια συνάντηση, θα έπαιρνα μαζί σου πάνω να συνεχίσουμε τίποτα τραγουδώντας. Και εγώ τι λέω. Σχήμα πάνω στο πρωτοβουλίο. Δηλαδή, αν φρενάρει το αυτοκίνητο, το πιάνο θα κάνει. Με κάτι άλλο, μανία την άκρηση και το πιάνο. Εδώ λέμε ότι με 5-6 χιλιόμετρα έσπασε αυτή η άκρηση. Δηλαδή, δεν είναι πιθανόν, αν έχουμε λίγο χρόνο, να δείτε το φιλμάκι του άλλου το αντίστοιχο. Τέλο. Ή αντίστοιχα είχε συμβεί και με το, τα παιδιά που ξέρουν αυτό πιο πολύ, το New Next Top Model. Το New Next Top Model που είναι πάλι κυκλοφορεί μέσα στην Αθήνα, είναι πιο 7-8 χωριτσόπλα, 17-18-19 ετών που πάνε για μοντέλα, με τα μαγιουλάκια τους, πάλι καρότσα, στα μπουλάκια που είναι αμφιβούλια. Ξερνόντουσαν μαζί, μία κοπελίτσα που θέσε να αλλάξει πήγαινε στο πίσω μέρος του φορτηγού που είχε μια ντουζιέρα και έκανε ντουζ, γύρω-γύρω χιλιάδες αφεντήρα με γουρλωμάτια, οι ανόητοι κοιτάζανε με γελιοί και έχουν σπαστεί προς τον κύριο τους, δεν θα έπρεπε συνήθως να σχολιάσει. Αν μου λέει, πήγαινε 25.000 το πολύ. Και πήγαινε προς ένα περιπολικό, και τι θα μένει το περιπολικό στο κορτικό. Αν μου είχε γιαγιά και φρενάρει το περιπολικό για να μην σκοτώσει γιαγιά το κορτικό, δεν θα σκάσει πάνω στο περιπολικό για να μην σκάσει, δεν θα φρενάρει. Οπότε όλα τα κορίτσια και οι όρθια που κάνει πάλι οι καθιστές θα χτυπήσουν στο κουμούκλιο με μια ταχύτητα και μια ροή που είναι 20.000 μηδέν. Δηλαδή οι γονείς που έρθουν στήριξαν με κάποιους, δεν τρελαθήκαν αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω ότι είμαστε τόσο αστείοι που δεν καταλαβαίνουν. Θέλουμε μόνο όλα να λειτουργούν για τον νόμο που λέμε για τους άλλους. Σε έλεγα προηγουμένως για την εμφυλιοχρονική τάση που είναι διαφορά. Στις 12 δεκάβριο είχαν φύγει οι Γερμανοί. Απλώς αυτό είναι ο εμφύλιο και γι' αυτό δεν γιορτάσαμε ποτέ. Είναι η μόνη απελευθέρωση που δεν γιορτάστηκε γιατί οι Έλληνες έχουν φτάσει στην πολεμικού λαού. Και γι' αυτό υπάρχουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες που ανοίγουν, εμφανίζονται, ξαναυποχωρούν, ξαναδεμένουν. Έτσι που λένε στην Ελλάδα, μην οδηγείτε αυτό το τουρισμό. Άλλο τουρισμό με τα φορέα και ο κόσμο με τα αεροπλάνα που έχετε μαζικά. Με αυτοκίνητα
που θα πει αυτά και ακόμα ένας πληροφόρος πολύ σημαντικός της συνεδοχώρα που είναι γυράδι, θα πάει Μάρτι να πάει στους Δελφούς, να πάει στα Κιάνινα, να πάει σε όλους που μπορεί να τους επιδείξεις εκτός από Τζατζίκη, Μουζάκα και Μπάκο και Καμάκι. Έτσι αυτά τα πράγματα δεν έρχονται για να τους επιδείξεις ότι γεζέει. Μην πάρετε αυτοκίνητο, μην νοικιάσετε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, μην οδηγείτε αυτοκίνητο, μην πάτε με αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Έτσι διότι η χώρα στερείται οδική συμπεριφορά. Γιατί δεν είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Θα κι άλλε που μπορεί να του βρει, αυτά που λέμε τώρα. Έτοιμοι για καμπιά, έτοιμοι για μαγιά, έτοιμοι για γριά. Έτοιμοι να ανοίξουν την πόρτα και να βγουν. Αν γίνεται το λάθο, γιατί κάποιο θα του πει να πει συγγνώμη, κάποιο που μετανόησε να πει εντάξει. Αρχίζουν αυτό με τα τρία αλφα που ένα λέει στον άλλο. Κατεβαίνουν τα φαινίδα, παίζουν μπουνιέ. Μπροστά στα παιδιά του, μπροστά στα παιδιά που κυκλοφορούν. Και μετά λέμε τα παιδιά είναι επιθετικά και κάνουν ποδήλατα και κάνουν τι κάνουν, αντιγράφουν. Γι' αυτό σα είπα και προηγουμένω ότι όταν χωράμε κράτο εμεί, το αφήνουμε το χωράμε και για τα παιδιά μα. Για να του το δείξουμε. Όταν χωράμε ζώνη εμεί, τη χωράμε για τα παιδιά μα. Για να δουν πόσο καλοί και συμμετοί είμαστε. Καλοί άνθρωποι. Όχι πονηροί άνθρωποι. Και γι' αυτό δεν έχω ορθοποδήσει και πότε σωστά. Με την αξιοπρέπεια που πρέπει. Τέλο πάντων, απλώ θα λέω ότι αυτό που λέει, αυτό που θα γίνει καταναλωτικό, πόσο υποτιμημένο είναι το κομμάτι των τροχαίων, για το τι φοβούνται οι Έλληνες. Οι Έλληνες φοβούνται μέσα σε όλα τα άλλα, και να του έχουμε τώρα χιόνια, θα έχει κρύε κτλ. Ή πυρκαγιέ ή σεισμού, φοβούνται τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, όλα τα άλλα νομίζει ότι μπορεί να το εξουδετερώσει. Λοιπόν, στα τελευταία 60-70 χρόνια τα θύματα από του σεισμού ήταν 250 περίπου. 250 ανθρωπικά σαν τους φίλους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σας είπα 150.000, 450.000, 250.000 ανάπηροι, 250.000 βαριά ανάπηροι, 2 εκατομμύρια τραυματίες και οι αγέννητοι που είναι αυτοί που δεν γεννιόνται. Αυτοί που δεν γεννιόνται από τους ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους. Αντίστοιχα, στις πυρκαγιές, μαζί με το μάτι επειδή έχει την επικαιρότητα που εκδικάζεται. Περίπου στον ίδιο αριθμό κινούνται τα θύματα των πυρκαγιών. Ξανά πιστεύετε, είναι το πυρκαγιά και ο σεισμός μας δημιουργεί βέος, δηλαδή τώρα σε τι να γίνει ένα κούνημα, ας πούμε, ότι ξαφνικά σπρίζεις, κατεβαίνει το έργο σαν τα πόδια σου. Δεν ξέρεις από πού να φύγεις. Λοιπόν, και είναι 250 άνθρωποι. Και εμείς έχουμε όλο αυτό την εξόδευση των εμφύλιων πόλεμων που σας έχουμε. Και κανένας δεν αποφασίζει. Πολίτες και πολίτες, μην ξέρετε να πω εγώ το έργο, ότι υπεύθυνος για όλα είναι πολίτης. Ο πολίτης εκλέγει, ψηφίζει, επιλέγει. Δείξε μου το και γι' αυτό να μην γυρίσω μου στον δρόμο τη συμπεριφορά σου, να σου πω ότι πολίτη είσαι σε μια δημοκρατία που αξίζει τον κόπο να σε έχει μέσα. Βεβαίω έχει δικαιώματα, αλλά έχει υποχρεώσει. Πρέπει λοιπόν συνεχώ, αφού σε λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά, συνεχώ να προσπαθούμε να τα ενημερώνουμε, να επαναλαμβάνουμε μέσα από το. Και εκεί που θα πω στη διαδικασία του σχολείου. Απλώ όμω θα ήθελα να πω ότι το πρώτο πράγμα, επειδή είναι η παιδεία των γονέων και η νοοτροπία που πρέπει μέσα στο σπίτι μπαίνουν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Όπως ο COVID έπαιζε κάποια στιγμή ώρες ατελείωτες με επιρροτήσεις σε όλα τα κανάλια και κατάφερε να επηρεάσει τον κόσμο. Το ένα παιδικό στόχο του χρόνου του COVID να το δώσουμε στο Stupid 19-29 που είναι ο δρόμος που σκοτώνομαστε σαν την κλίση στους δρόμους. Αυτό να αρχίσει να πέσει και να βάλει μέσα στο σπίτι, να ανεβαίνει το επίπεδο ενδιαφέροντος, ανησυχίας και αγωνίας για να αλλάξουμε συμπεριφορά. Περάσανε 2 χρόνια για να μην συγκροτηθόμαστε με κάποιες μάσκες που αν πάλι ξαναλασκάρουν, τέλος πάντων, δεν είναι το κοινό. Αλλά αυτό το πράγμα είναι η ενημέρωση, άρα η παιδεία στο σπίτι. Να μάθουν λοιπόν να μπει στα σπίτια. Άρα στο σπίτι είναι η παιδεία. Που θα προωθήσει πάρα πολύ βεβαίως πρώτη μερίδα έχει η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα και γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά είναι ο νόμος, αλλά σας είπα και τον ΟΚ, ο οποίος είναι καθοδηγητικός, χρειάζεται κάποια στιγμή να θέλει. Γι' αυτό το προηγούμενο κομμάτι της επιστοφής λέει ότι θέλω και θα τηρώ τον κώδικα επειδή θέλω να πάω σπίτι. Επειδή αγαπάω τα παιδιά μου. Επειδή οι αγκαλιές με τα παιδιά σας είναι μοναδικές. Έλεγα κατά καιρό σε σχολεία που πάω σε ηλικία, έλεγα στους μαθητές και στις μαθητρίες, κάποια στιγμή πηγαίνετε το μεσημέρι σπίτι σας. Και όταν έρθει από πάω στα παιδιά μου, κάνετε τον μια αγκαλιά. Και πείτε του πόσο τον αγαπάτε και μην τον αφήσετε από την αγκαλιά, να είναι μια σχεδόν ενοχλητική αγκαλιά. Δεν είναι μια αγκαλιά που έχει μια άλλη διάρκεια, διότι αμηχανή. Και του λες πόσο τον αγαπάς, τον παπά,
και να φροντίσει να προστατεύει τον εαυτό του στον δρόμο. Είτε με το ποδήλατο, είτε με το μηχανάκι, είτε με το κράνο, είτε χωρίς ασφόρ, είτε με το αυτοκίνητο, είτε χωρίς μαλλιά, είτε χωρίς οτιδήποτε, αλλά με πολύ μυαλό για να φτάσει σπίτι και να ξανακάνει αυτή την αγκαλιά. Με τα υπέρνε του, λέω στα παιδιά που καταλαβαίνουν, πηγαίνετε στο σπίτι και πείτε στου παπάδε και τι μαμάδε και τι παπάδε, ότι του θέλετε τα απόγευμα να γίνει στο σπίτι. Και είναι άδικο να χάνει κάτι τη στον δρόμο από μια ανοησία και από μια μαγεία. Γι' αυτό αντιπαθώ τη λέξη μαγεία. Δεν υπάρχει καλή μαγεία. Υπάρχει καλό άνθρωπο. Ο οποίος ο άνθρωπος είναι πιο ταπεινός και είναι και πιο ανεκτικός και συγχωρεί. Θα μου πείτε εσύ, παπάση, μα ο μόνος τρόπος που έβλεψε και εξαρτώντας στον δρόμο, ούτε να θα μου γυλάσεις δηλαδή, αν μου φτιάξεις κάποιος να θυμώσει. Αστυνόμευση πάρα πολύ, παρακολούθηση, θεωρώ η τεχνολογία που έχουμε εμείς πάρα πολύ, μιλάμε εδώ για την Αθήνα, οι κάμερες, ας πούμε, οι φωτογραφίες, είχαν πάλι κάποια στιγμή ανακοίνωσε μέσα από το Υπουργείο Δημόσια Τάξη ότι μέσα σε ένα μήνα τον Οκτώβριο του Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι, βεβαιώθηκαν 182 παραβιάσει του ερυθρού σηματοδότη, βεβαιώθησε και επεδόθησαν. Και υπήρξε μια επιφάνεια. Για τον Εθνοπέδη του αντιλήφθηκαν 4 εκατομμύρια το κίνημα. Και που κυκλοφορούν όλη μέρα. Είχε βάλει λοιπόν η περιφέρεια Αττική κάτω στην παραλιακή με ένα φωτογραφικό, το οποίο σε μία διασταύρωση, σε ένα φαναρί, μόνο ένα. Και αυτό το πράγμα κατέγραφε 500-600 την ημέρα. Αν βάλεις μερικές χιλιάδες φανάρια και ξέρει ο άλλος ότι από παντού τον γράφει, η τεχνολογία δεν αμφισβητεί από κανέναν. Γιατί κάνει η τεχνολογία, εξηγεί και γράφει τα χιλιόμετρα, τα μέτρα ανασεκών και είναι τεκμηριωμένο το πώς πήγαινε και πώς επιτάχυνε το αυτοκίνητο, τότε γίνεται και το πάλι ο τομπουλιορδής στο σπίτι και τιμωρηθεί κάποιος για αυτό που λατρεύει, που είναι τα λεφτά του, από αυτό που θα ξεώνει η ζωή του. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Θα σας πω κάτι τα πρόστιμα για να καταλάβετε πως όμως εκεί είμαστε. Τα πρόστιμα έχεις όμως 700-800 ευρώ που δεν είναι ευκαιρίες, αλλά τα πλήρωνες. Λέει είναι επειδή σου κάναμε και έκπτωση 50%. Λες ήταν εκπτώσεις στα μαγαζιά. Ξέρετε πόσο κοστίζει για τον εργοδότη ο ανασφάλιστος εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. 10.500 ευρώ. Σας ρωτάω. Για ένα οικογενειάκι. Τι είναι πιο τραγικό. Να έχει παιδί ανασφάλιστο ή παιδί ανάπηρο. Παιδί ανασφάλιστο ή παιδί ανάπηρο. Για το ανάπηρο το μέτρο που ποινής είναι 800 ευρώ. Για τον ανασφάλιστο είναι 10.000, 10.500. Επισήμως. Επισήμως να τρώμε τα λεφτά. Και αυτό που σημαίνει στον δρόμο είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπαστρέψεις οικογένειες. Είναι κεραυνοβόλο, άλλο δεν πεθάνει ο παππούς με τον κόμπο. Όσοι γέροντες πέθανε. Ναι, όταν όμως πρέπει ένας άνθρωπος 75, 80, 85, 90, έχει κάνει κύκλο, μπορεί να έκανε οικογένεια, έκανε παιδιά, έκανε εγγόνια. Ναι, δεν είναι μάθος, αλλά είναι κάποιος μην τα πεθάνει. Είναι κάτι που το αντέχει. Αντέχει το θάνατος του μεγάλου. Ούτως ή άλλως έτσι σημαίνει. Πάει ο γιος του και ο εγγονός του, η κυρία του παππού. Το ανάποδο. Στο ανάποδο, το γειτονιός, το ξέρετε όλοι το ξέρετε. Πάει δηλαδή ο παππούς και ο γιος του στην κυρία του εγγονού. Αυτό αντέχεται. Και αυτό σημαίνει μόνο στον δρόμο. Μπορεί να πεθαίνουν και κάποιοι από καρδιά, όπου ακούσε εγώ σε κάποια από το δικό γεγονός. Πολύ ελάχιστα. Αλλά ο δρόμος έξω ξεπαστρέφει. Ξεπαστρέφει. Γίνεται ένας εμφύλιος όλοι. Αυτό γίνεται στον δρόμο και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν καταλαβαίνω. Βεβαίως στο σχολείο που αναφέρθηκε, αλλά θέλω εκμορφωμένους, εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους δασκάλους να κάνουν μόνο αυτό το πράγμα και αυτή την εκπαίδευση που θα κάνουν και ενημέρωση θα την κάνουν και στους γονείς, αλλά και στους άλλους συναδέλφους και μη σκάσει μείνει κανένας άλλος δάσκαλος ή οποιοδήποτε και η αστυνομία του ίδιου. Μη μου σκάτε μύτη με το περιφερειακό χωριζόνι. Δεν μπορεί να δίνει κακό παράδειγμα. Δεν μπορεί να έχει κλειμένο το κράνο. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει βόλτες με μηχανάκι, αν κάνει δύο φορές κάνω. Επειδή το είδα πρόσφατα και μιλούσαμε για το πράγμα μέχρι σε κάποιο Δήμο. Δηλαδή, οι ιερείς, ας πούμε, κάνουν την Κυριακή μια φορά στο τόσο προσέξτε. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να φέρει ανθρώπινη ζωή. Ακούσατε ποτέ καμιά Κυριακή πρωί από την Εκκλησία να βγαίνει ο ιερέας από τον άγωνα και να λέει ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να φέρει ανθρώπινη ζωή και να προτρέπει τους παππούδες κτλ.
που πάνε καμιά φορά με ένα αγροτικό που εκεί κανένα το πρωί τσιγουριά βάζει στην καρότσα κανένα εικόνι, κάνουν πράγματα και θαύματα. Δηλαδή θέλει μια κοινωνική, όλοι μαζί, συνοχή, όλοι μαζί να προσπαθούν, ειδικά ο ένας για τον άλλο. Θυμάμαι αυτό που η μέρα είναι 365 μέρες που ήταν η μέρα πέμπτους και μνήμης 20-11. Έτσι θυμάμαι που είχαμε κάνει στον Άγιο Δημήτριο, τώρα με πολύ μικρή συμμετοχή πολιτών. Είχαν έρθει μόνο οι γονείς. Οι γονείς. Οι γονείς του Ιάσονα, οι γονείς του Αδαμάτιου, οι γονείς της Σέμας. Δηλαδή άνθρωποι ιδιωμένοι από την απόφαση. Είχαμε έτσι όσο είχαμε κάνει και στο Σύνταγμα. Ένα δύσκολο να βάλει κεράκια, με φωτιράκια με κερί και κυλάκι και είχαν γεμίσει ο τόπος εγώ γεμάτος από κεράκια. Ο κόσμος δεν ήρθε έξω από το που πήραν τα σκύπου, αλλά που τι έγινε. Ενώ σήμερα είχαν το παιδί και πριν είχαν μπήκε στα μέσα μαζικής, εγώ περιμέναμε ότι θα υπάρχει και μία, θα ερχόταν ο κόσμος. Συνάντησα με εμούς, είπα ότι δεν ήρθα γιατί έχω αμηχανία ανάμεσα στον κόσμο. Τι να πω, τι να πω, πώς να δείξω τη λύπη μου, ποια λύπη σου έρθει στην πισμένη. Όταν σε κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από την απόγνωση και μαύρα, δεν σε κάνουν για να του λυπηθεί. Αυτοί είναι ικανοί να ξεπεράσουν από ένα νεό. Σημαίνει ότι ακόμα έχουν το σέρδο και προσπαθούν και περισσότεροι. Πείτε την κυρία Καρύλη, προσπαθεί και κάνει ένα πόλεμο με αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν κάνει αυτού του ανθρώπου σε μια τέτοια δράση για να λυπηθούν ή να συλληφθούν 7 από χρόνια του φωνεί. Αλλά του καλεί για να έρθουν να δουν προσέξει. Για να πάνε να δουν οι άλλοι πολίτε. Πόσο εύκολα μπορούν και αυτοί να γίνουν ένα από μέρος της κοινωνίας, να ανάψουν και αυτοί ένα κεράκι. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Να ανάψει ένα τέτοιο κεράκι. Και να πάρει το βάθος σήμερα. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρει τι κάνουν οι Έλληνες να συλληφθούν. Καλοί άνθρωποι δεν είναι. Και όλα τα άλλα είναι διαφωνώ και τεχνικά και σχολεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να θέλεις. Πρέπει να θέλεις να το κάνεις. Η πολιτική βούληση που δίνας, αφήκεται, τώρα είναι στο κορύφο μάτιξε. Ούτε που υπάρχει στο μυαλό, ποιο μυαλό να υπάρχει στο μυαλό. Όλοι νομίζουν ότι ποσοτικά είναι μικρός ο αριθμός αντιμάτων σε σχέση με διάφορα άλλα. Σας λέω ότι όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, κάθε μέρα, από το πρωί, έως το βράδυ, όχι συγκλοβούν στον δρόμο, είναι υποψήφια βήματα. Είτε με τα πόδια, είτε με τα γιλούρι, είτε με την ανάγκη, είτε με κανένα οτιδήποτε. Οι Έλληνες δεν έχουν την τάση γύρω από γύρω. Είναι αφέλινες ήδη οι Έλληνες. Γι' αυτό λέω και τηλεόραση, η τιμωρίες, η αυστηροποίηση, ο νόμος να βγαίνει και να είναι εξαιρετικά τίποτα. Η παραβίαση του, σας ρωτάω κάτι αν δεν θέλετε να αφαιρετάτε. Η παραβίαση του ερθρού σηματολόγη είναι αιτία θανάτου. Η απάντηση είναι από τους περισσότερους, το ξαναλέω. Όλοι απαντούν ότι είναι αιτία, δεν είναι αιτία. Είναι το αποτέλεσμα της παιδείας, της ανοησίας και της μανιάς. Η λόγια είναι αυτό ανάγκης, που πάνε στην λόγια είναι αυτό ανάγκης. Ένα μέρος των θυμάτων που καήκανε στο μάτι, επειδή η φωτιά είχε ξεκινήσει από το πλευρό για αυτή τη φωτιά, μια άλλη φωτιά, το πρόσεξε η γυναίκα. Είχε ανακοινοποιηθεί, και οδός είχαν βγει όλα από τη λέα και τραβάγανε θυμάτια για τα σπίτια που καταστρεφόντουσαν οι περιουσίες των συμπολιτών τους. Έχει το μεσημέρι ένα μήνυμα από την πεντέλη, γρήγορα σκέφτεται τι γίνεται η πεντέλη. Πάνε που είναι αμυγίδα, δεν βγαίνουν, δεν κοιμνάω. Πάνε και πιάνε, ξέρω εγώ, από το παρακάτω από τα μέγαρα, φτάσανε με μισή ώρα, μία ώρα, έχω φίλους, χθες είχα και μία ενημέρωση, μία ομιλία για ακριβώς να μιλούσαμε με τους ανθρώπους της πυροσβεστικής. Φτάσανε λοιπόν με μισή ώρα, τρία. Εγώ θυμάμαι που υπήρχαν σχόλια, ομάδα οικογενειών που κάηκε 100 μέτρα από τη θάλασσα, τρέχοντας την κουκιά, παπάς, μαμά, παιδιά, για μερικά λεπτά, γιατί τα 100 μέτρα και λιγότερα πρέπει να σου πω ένα-δύο λεπτά. Αν είχε πει το σύστημα ή είχαν αναχέτηση μία ώρα πριν και να το είχαν επιτρέψει οι πολίτες που φωτογραφίσανε και κάνανε και σέλφι μαζί, τότε αλλιώς μόνο μας πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι που καήκαν που ήταν η μάμη που περιγράφει ο ρεπόρτερ ότι είναι παπάς, μαμά, είχε με τα χέρια αγκαλιασμένα από κάτω τα παιδάκια και από τα χωρίκανε. Αυτοί που κάθονται στη Λέα, τι είναι αυτό, παράβαση του κόσμου οικολογική κυκλοφορία τη αμελία που την κλείνουμε με ένα προσχηματάκι και ευτυχώ νομίζω ότι πιστεύω να έχουν σταματήσει και τα ρουσφέτια. Πρέπει το θράσο, κάνει, περνά κόκκινο, είσαι
και να είναι εγκληματίας και είσαι το δράσος να πάνε στις κλήσεις, να σου δώσουν την κλήση πίσω να μην πληρώσεις κλήση. Χειροπέδες κύριε, χειροπέδες. Ανεξάρτητα με τα οικονομικά που φωνάμε, τι είναι αυτό που εκτιμάει και λατρεύει ο ένας, στα λεφτά του θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί γιατί μπορεί να εκτιμήσει ότι εκατομμύρια φορές παραπάνω σε εκείνη τη ζωή των παιδιών. Λοιπόν, σας είπα ότι, ότι το 85% από όσο να πω για τις πόλεις θα είναι κατανοητικά στις μεγάλες πόλεις σημαίνει αυτό γιατί υπάρχει ο μύθος όπως σας είπα ότι όλοι νομίζουν ότι τα τροχιά είναι με πάρα πολύ μεγάλα. Οι περιπολιμόνες με κάτω από 40 χιλιόμετρα τιμά. Γίνονται όλοι. Να σας πω ότι μέχρι τις 12 και 20 πρέπει να έχει το ολοκληρώσει, τελειώνει η εργατική ώρα, 12 και 20 για να προγραμματίσει. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, δεν βάζω με τίποτα, εγώ να κοιτώ. Έχετε ένα βιντεάκι ακόμα νομίζω. Αν βάλετε το βιντεάκι και τελειώνουμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό το βίντεο και αν χρειαστεί να μην έχουμε. Και αυτό πάει στη
τέχνη πάει να δείξει την εκπροσώπηση των εξεφυλισμένων και πεινασμένων και απασιωμένων σαν πεκρούλια και στην Σουηδία που είναι μια χώρα που σκοτώνουν και εκτελούν εντός αγωγικών πεινασμένους. Αυτή είναι η αρχαιότητα που την αφήνουμε και καλλιεργείται και μεγιστοποιείται γιατί κανένας από αυτούς που διαχειρίζονται τη ζωή μας δεν είναι καλύτερη από μας, τα ίδια ζώα. Δεν πάει ποτέ, δεν πάει ποτέ. 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 Δεν πάει πο